Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είδα ότι σας απασχολεί αρκετά και αυτό είναι η κυταρίτιδα. Κάθε εβδομάδα κάνω ένα Q&A στο Instagram και τελευταία μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις για την κυταρίτιδα. Είχα κάνει ένα βίντεο πριν από 3 χρόνια όμως και σας στέλνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ενώ το έχετε δει, με ρωτάτε αν ισχύουν ακόμα αυτά που λέω σε εκείνο το βίντεο, εάν τα πιστεύω ακόμα, εάν έχω αλλάξει άποψη για κάτι. Θεωρούσα ότι αυτό το βίντεο έφτανε για να σας πω όλα αυτά που ήθελα να σας πω για την κυταρίτιδα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν φτάνει και ίσως πρέπει να πω και κάποια επιπλέον πράγματα. Τώρα που έχει περάσει αρκετός καιρός και έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα και γενικά με τον κόσμο και με την ανθρωπότητα και με όλους μας γενικά. Και να αναφερθώ για τον ροζ ελέφαντα στο δωμάτιο και την ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ συχνά στο Instagram και είναι ότι τελικά καμία κρέμα λειτουργεί για την κυταρίτιδα και η απάντηση είναι όχι, δεν λειτουργεί καμία κρέμα, μην αγοράσετε Καμία απολύτω κρέμα. Γιατί θα φέρει πολύ πολύ προσωρινά αποτελέσματα, τύπου 24 ώρε άντε 48 ώρε. Μπορεί να μην φαίνεται η κυταρίτιδα τόσο πολύ, αλλά γενικά δεν θα κρατήσει περισσότερο από αυτό. Και το πιθανότερο είναι να μην οφείλετε καν στα συστατικά τη κρέμα, αλλά περισσότερο στο μασάζ που κάνετε στο δέρμα σα. Για μένα, ο καλύτερο τρόπο για να μην φαίνεται τόσο πολύ η κυταρίτιδα είναι να μειώσετε το ποσοστό λίπου στο σώμα σα. Εάν αν μειωθεί αυτό, τότε δεν θα έχετε και τόσο πολύ κυταρίτιδα ή τουλάχιστον δεν θα φαίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μπορεί να έχετε και πάλι, γιατί η κυταρίτιδα είναι ένα σύνολο παραγόντων, δεν έχει να κάνει μόνο με το λίπο στο σώμα, έχει να κάνει και με την κληρονομικότητα, έχει να κάνει και με το πώ είναι η ζωή σα, γενικά. Εάν έχετε κατακράτηση στο σώμα σα με υγρά ή γενικότερα, έχετε μία προδιάθεση στο να υπάρχει κυταρίτιδα. Επίση, ένα άλλο τρόπο που εγώ πιστεύω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ, στη δική μου κυταρίτιδα είναι να κάνω dry brushing. Αυτή είναι η βούρτσα που χρησιμοποιώ, την έχετε δει σε άπειρα βίντεο. Αυτή βοηθάει γενικά και στην ποιότητα του δέρματο, είναι πολύ πιο λαμπερό, πολύ πιο δυνατό. Φαίνεται πολύ πιο υγιέ. Ο τρόπο που κάνετε dry brushing είναι από κάτω προ τα πάνω και γενικά προ την κατεύθυνση τη καρδιά. Ξεκινάτε από χαμηλά κάτω στι πατούσε και κάνετε ανωδικέ κινήσει προ τα πάνω προ την καρδιά. Όταν φτάνετε στην κοιλιά, κάνετε κυκλικέ κινήσει στην κοιλιά, όπω και στου γλουτού κάνετε κυκλικέ κινήσει και αποφεύγετε εδώ ...στην περιοχή του στήθους, δεν κάνουμε ποτέ σε αυτή την περιοχή, ούτε στο λαιμό ούτε στο πρόσωπο, γιατί το δέρμα εκεί είναι πάρα μα πάρα πολύ ευαίσθητο. Σε καμία περίπτωση δεν κάνετε dry brushing με μια τέτοια βούρτσα ή παρόμοια βούρτσα προσώπου. Έχω δει διάφορε να παίζουν στο εμπόριο, μην τις αγοράσετε καν, μην βάλετε τέτοιο πράγμα στο πρόσωπό σας ποτέ. Κάτι άλλο πάλι στην κατηγορία του μασάζ θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Αυτό σας το είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό είναι κυρίως για μίς, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει και την κυταρίτιδα. Όπως θα μπορούσε να βοηθήσει και ένα foam roller. Γενικά, ό,τι κάνει μασάζ σε αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι προβληματικές εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι προβληματικές, Μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, επειδή είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε στα σχόλια, αν βοηθάει το scrub με καφέ. Γενικά, τα scrub βοηθάνε, είτε έχουν καφέ είτε όχι. Με οτιδήποτε κάνετε, μασάζ το δέρμα σας, Ακόμα και με τα χέρια σας, Αυτό θα βοηθήσει με το να μην φαίνεται η κυταρίτιδα τόσο πολύ. Δεν θα φύγει, δεν θα εξαφανιστεί, αλλά μπορεί να βοηθήσει. Εδώ έχω ένα scrub το οποίο έχει καφέ, αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ τα scrub για το δέρμα μου κυρίω για να κάνω απολέπιση. Αυτό είναι από την εταιρεία Fluff και έχει μέσα καφέ και ροδάκινο. Το χρησιμοποίησα σήμερα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λέει ότι είναι για σύσφυξη. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι scrub και να χρησιμοποιήσετε θα κάνει και για σύσφυξη. Επίση, βοηθάει πάρα πολύ να βάζετε και μία ενυδατική μετά. Εάν το δέρμα σα είναι ενυδατωμένο και γενικά έχετε κάνει και την απολέπιση σα, λογικά θα το βλέπετε πολύ πιο υγιέ και ίσω δεν θα φαίνεται η κυταρίτιδα τόσο πολύ γι' αυτό ακριβώ στο λόγο, αλλά σε γενικέ γραμμέ πιστεύω ότι ό,τι και να κάνετε το οποίο θα κάνει μασά στο δέρμα σα, θα σα βοηθήσει και δεν θα φαίνεται τόσο πολύ κυταρίτιδα. Τώρα πάμε στο ψυχολογικό κομμάτι όλη τη κατάσταση και στο ότι. Αυτή η περίοδος είναι μια πολύ περίεργη περίοδος, είναι τώρα που αρχίζουμε και βγαίνουμε στις παραλίες και συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε κάνει καλή διατροφή. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν ήσχε τόσο πολύ για κάποιους ανθρώπους, Τώρα και με την καραντίνα που διήρκησε τόσο πολύ καιρό και δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα γυμναστήρια, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα και να μην γυμναστήκατε, ακόμα και να μην κάνατε διατροφή όλο αυτό το διάστημα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να νιώθετε άσχημα με το σώμα σας όταν θα βγείτε στην παραλία. Και θα σας πω τη δική μου περίπτωση που τόσο καιρό δεν έχω κάνει γυμναστική, τουλάχιστον όπως έκανα, καμία σχέση. Προφανώς δεν κάνω την ίδια διατροφή που ακολουθούσα όταν ήμουν στο γυμναστήριο και ήμουν πάρα πολύ εντατικά εκεί. Κυρίω γιατί ψυχολογικά με βοήθησε να ξεπεράσω όλο αυτό το πράγμα που περνούσαμε με την καραντίνα. Γενικά ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία αυτή που περάσαμε. Όλο αυτό που περάσαμε δεν ήταν φυσιολογικό γενικά. Οπότε θέλω να είστε πιο ευγενικοί με το σώμα σα και με τον εαυτό σα, γενικά. Οπότε, ακόμα και να έχει λίγη γυταρίτιδα, δεν πειράζει. Γιατί περάσαμε όλο αυτό το μακελιό πιο πριν, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι ok να είμαστε σε μια πιο χαλαρή κατάσταση, να δώσουμε το ok στον εαυτό μας, να μην είναι και τέλειος, δεν έγινε και κάτι και στην τελική δεν υπάρχει και τελειότητα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να κάνετε ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους, χωρίς να σκέφτεστε τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Και εδώ θα περάσω σε ένα άλλο θέμα, γενικά δεν έκανα σχόλια και το ότι δεν κάνω σχόλια γενικά στο Instagram και στο YouTube δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτή την κατάσταση του να καθόμαστε και να μιλάμε για το βάρος του ενός και του άλλου. Δεν μας απασχολεί καν αυτό το πράγμα. Ο καθένας καλό είναι να κοιτάει το πώς θα βελτιώσει τον κόσμο, ακόμα και λίγο να βελτιώσει κάποιον και μία λέξη να πει. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρώει λίγο παραπάνω και να έχει πάρει παραπάνω κιλά αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι και η κυταρίτιδα είναι ένα τόσο τόσο χαζό θέμα να κάθομαι να συζητάω, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος βλέπει το σώμα του στον καθρέφτη τώρα και δεν του αρέσει, κυρίως γιατί η κυταρίτιδα είναι ένα αντιαισθητικό κομμάτι που μας έχουν δώσει να καταλάβουμε, κυρίως η τηλεόραση, τα μίντια, ότι είναι κακό και κάπως πρέπει να το αντιστρέψουμε. Αν όμως δεν είμαστε 12 χρονών κοριτσάκια, 40 κιλά, δυστυχώς θα έχουμε κυταρίτιδα, γιατί έτσι είναι το γυναικείο σώμα τι να κάνουμε. Οπότε για να κατακλειδώσω όλο αυτό το βίντεο, να είστε λίγο πιο ευγενικοί με το σώμα σας και με τον εαυτό σας αυτό το διάστημα, περάσαμε πολλά, και μπορεί να μην το έχετε καταλάβει, αλλά περάσαμε πολλά. Και επίση για όσου και όσε έχετε πάρει αρνητικά σχόλια για το σώμα σα το τελευταίο διάστημα, θέλω να σα πάρω μια τεράστια ιντερνετική αγκαλιά. Εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να σα βοήθησε λίγο με το θέμα τη κυταρίτιδα. Μπορεί και όχι. Εάν έχετε επιπλέον απορίε ή θέλετε να μου πείτε κάτι, μπορείτε να τα αφήσετε όλα από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε στο Instagram. Και εμεί φυσικά θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο και πολλά. Γεια σας!